Καλημέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε έναν σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στην ημερίδα «Σχολείο με προσωπικότητα», την οποία συνδιοργανώνουμε με τη Χαρισμάθεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές μας και προσωπικώ στον κύριο Παπανδρέου για την πρόσκληση που μου απίφθηναν ως Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κεντρικό θέμα της ημερίδας, η διαφοροποιημένη εκπαίδευση, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο, ένα σχολείο το οποίο καλείται να αφουγκραστεί τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών του και να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία πρακτικές και μεθόδους που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό τους επίπεδο, την ετοιμότητα, τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Σύμφωνα με έγκριτους διεθνώς ερευνητές, όπως ο πολύ γνωστός σε πολλούς από εμάς, Ρεντζούλη, η αποτελεσματική και ουσιώδης διαφοροποίηση ίσως να αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί του 21ου αιώνα, ώστε να παράσκουν τη δυνατότητα στις μαθήτριες και στους μαθητές τους να σημειώνουν συνεχή πρόοδο με τη μάθησή τους. Γι' αυτό και καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό η διδασκαλία να ενσωματώνει τρεις πολύ σημαντικές αρχές. Την ευελιξία, τον πλουραλισμό και την ανατροφοδότηση. Ο ή εκπαιδευτικός που οργανώνει τη διδασκαλία του με βάση τις τρεις αυτές αρχές μπορεί να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα είναι δομημένο και όχι ασταθές, οργανωμένο και όχι χαοτικό, καταληπτό και όχι ασαφές, το οποίο θα προκαλεί και θα προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στον κόσμο της γνώσης, αξιοποιώντας τη δική τους ματιά. Με βάση την πρώτερη εμπειρία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αποφοιτήσει ένας πραγματικά μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίοι απασχολούνται σήμερα ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και εφαρμόζουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στις τάξεις τους, καθώς και από την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε, διαπιστώνουμε με μεγάλη χαρά την αποτελεσματικότητα που αυτή έχει στον βαθμό μαθησιακής ανταπόκρισης των μαθητών και μαθητριών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, η διαφοροποιημένη διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει συνεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε μαθητής και μαθήτρια, ότι σε κάθε μαθητή και μαθήτρια παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες και τα ανάλογα κίνητρα για τη συνεχή μαθησιακή τους πρόοδο. Προς την πορεία λοιπόν μιας νέας παιδαγωγικής, θα πρέπει να εξετάσουμε κριτικά και να αξιολογήσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε, να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις, που πάνω απ' όλα να εμπλέξουμε ενεργά τους μαθητές σε αυτή τη διδασκαλία, να ακούσουμε εν τέλει τις φωνές τους. Η καινοτομία στην εκπαίδευση δεν αποτελεί μία μονοδιάστατη προσπάθεια. Απαιτεί τη συμβολή και την αφοσίωση όλων μας. Ειδικά εμείς ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όλοι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που προετοιμάζουν τους αυριανούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να είναι αυτοί που θα τους φέρουν σε επαφή με εκείνα τα διδακτικά μοντέλα που υιοθετούν την συμπερίληψη και την αποδοχή στη μοναδικότητα του καθενός. Καθώς προχωρούμε μπροστά, ας αναλάβουμε την υποχρέωση να ανανεώσουμε την οπτική και την προσέγγιση μας στην εκπαίδευση. Να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας στην αριστεία και την καινοτομία
και να διασφαλίσουμε ότι κάθε μαθητής, μαθήτρια που θα περνάει από τις πόρτες του σχολείου μας θα είναι πλήρως εξοπλισμένος, εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Δεσμευόμαστε ότι όλοι εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε αυτό το σημαντικό ταξίδι προς την ανανέωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα της ημερίδας και τις θεματικές που θα συζητηθούν, ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι στις αίθουσες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποκτά πλέον σάρκα και οστά και ότι οι Έλληνες και Ελληνίδες εκπαιδευτικοί εργάζονται συστηματικά, αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα και επιμορφώνονται συνεχώς ώστε η διαφοροποίηση να φέρει όχι μόνο τη βελτίωση, αλλά και την αλλαγή στο σχεδιασμό της διδασκαλίας προς όφελος των μαθητών και μαθητριών μας. Σας ευχαριστώ θερμώς για το χρόνο σας και την προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. Ευχαριστώ πολύ. Με βλέπετε να παραμένω, γιατί με έχει εξουσιοδοτήσει ο πρίτανής μας, ο οποίος βρίσκεται εκτός Αθηνών, να διαβάσω το δικό του χαιρετισμό. Χαιρετισμός του πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κυρίου Γεράσιμου Σιάσου. Κυρίες και κύριοι, εν όψη των σύγχρονων προκλήσεων και εξελίξεων, εκ μέρους των Πριτανικών Αρχών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα που υλοποιείται με συνδιοργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου μας, καθώς θα διαπραγματευτεί μια ζωτικής σημασίας πτυχή της εκπαίδευσης που αφορά κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Την διδασκαλία, η οποία ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και προκύπτει από τις ανάγκες τους. Στο παρελθόν, η παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας μπορεί να ήταν αρκετή για να προετοιμάσει τους μαθητές για τις προκλήσεις της εποχής τους. Ωστόσο, στο σύγχρονο κόσμο, αυτή η προσέγγιση δεν είναι πλέον βιώσιμη. Η διδασκαλία πρέπει να διαφοροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις διάφορες ανάγκες, στις προτιμήσεις και στον τρόπο που μαθαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η επιταγή για διαφοροποίηση και συμπερίληψη στη διδασκαλία αφορά την αποδοχή ότι κάθε μαθητής και μαθήτρια είναι μοναδικός με τις δικές του ικανότητες και δυνατότητες. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια παιδαγωγική που να αναγνωρίζει και να αποδέχεται αυτή τη μοναδικότητα, διευρύνοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές των μαθητών και μαθητριών και προετοιμάζοντάς τους για έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Μαζί με τα συγχαρητήρια για την μέχρι τώρα υποδειγματική πορεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, θέλω να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες στον διακεκριμένο καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου, για τη σημερινή διοργάνωση και την προσφορά του στην επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου μας. Η καινοτομία στην εκπαίδευση δεν είναι μια μονοδιάστατη προσπάθεια, απαιτεί τη συμβολή και την αφοσίωση όλων μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να καταθέσω την υπόσχεση ότι οι Πριτανικές Αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συμβάλλουν με όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να ενισχυθεί η αριστεία, η καινοτομία, η συμπερίληψη καθώς και η υψηλή παιδεία των λειτουργιών της εκπαίδευσης επ' ωφελία του κοινωνικού συνόλου. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και αποτελεσματικότητα στο έργο που επιτελείτε. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ.